Πάμε όμως να συνδεθούμε με τα Χανιά, να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση, να συναντήσουμε εκεί την κυρία Σοφία Μαλανδράκη, η οποία είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον Σταύρο Αρναουτάκη και τον συνδυασμό Κρήτη Ζωή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφακιανάκη, καλησπέρα Κρήτη σήμερα, καλησπέρα Κρήτη. Τι ωραία που μας καλησπερίσατε. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ όταν συναντώ κυρίες, οι οποίες έτσι με τη δική τους άβρα και με τη δική τους θέληση έρχονται να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτό που λέμε αυτοδιοίκηση. Μια αυτοδιοίκηση που έχει προβλήματα, έτσι κυρία Μαλανδράκη. Μια αυτοδιοίκηση που έχει προβλήματα και να μην ξεχνάμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά μας από ό,τι είναι το κράτος. Ως εκ τούτου, όσοι από εμάς έχουμε δουλέψει με κάποιο τρόπο στα κοινά, είναι η ώρα ίσως να έρθουμε να βρούμε και να κάνουμε πράγματα μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποια στιγμή οι συνεργασίες δείχνουν ότι πρέπει να προχωράς για να μπορείς να δώσεις περισσότερα. Να δώσεις περισσότερα. Την κρατάω αυτή την έκφραση, γιατί νομίζω ότι και οι ψηφοφόροι πλέον περιμένουν περισσότερα, ζητούν σίγουρα περισσότερα και από την αυτοδιοίκηση αλλά και από την κεντρική πολιτική σκηνή. Είπατε για την ενασχόλησή σας με τα κοινά τα τελευταία χρόνια. Για γνωρίστε μας λίγο την κυρία Μαλανδράκη. Τι λέει το βιογραφικό της, ποια είναι η δράση στα τελευταία χρόνια και πώς αυτή καταλήγει λοιπόν διεκδικώντας την. Καταλήγει ως σήμερα εννοώ, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, διεκδικώντας την είσοδο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να σας συστηθώ λοιπόν. Λέγομαι Σοφία Μαλανδράκη. Είμαι στα κοινά από νωρίς. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας, ως εκ τούτου για μένα η κοινωνική συναναστροφή ήταν πολύ εύκολη από μικρή. Μπαίνοντας στους συλλόγους γονέων και βλέποντας ότι η οικογένεια είναι το δυνατό κύτταρο, είναι αυτό που είναι η καρδιά της κοινωνίας, εντάχθηκα στους συλλόγους γονέων και το αμέσως επόμενο βήμα είναι ότι πήγα στην Ένωση Γονέων. Η Ένωση Γονέων είναι το δευτεροβάθμιο όργανο και ήμουνα πρόεδρος αυτό για 2 θητείες με 86 περίπου συλλόγους γονέων που ανήκαν σε αυτό το όργανο. Εκεί κάναμε πολλά και σπουδαία πράγματα με την ομάδα μου, για τα οποία καμαρώνω πολύ. Ισχυροποιήσαμε αυτό το δευτεροβάθμιο όργανο, του δώσαμε μια φωνή δυνατή. Ενωθήκαμε με τους γονείς και πέρα από όλα τα υπόλοιπα που κάναμε, το πιο σημαντικό ήταν η Διμερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που ήταν μια διοργάνωση που δεν ήταν μόνο μία φορά. Έγινε θεσμός, ήταν κάτι που έλειπε. Στείναμε σε ένα τριώροφο κτίριο 140 επαγγελματίες πιστοποιημένους από επιστημονικούς συλλόγους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιμελητήρια, και έτσι τα παιδιά πέρναγαν και είχαν διαζώσεις να μιλάνε με πιστοποιημένα άτομα. Αλλά αυτό που καμαρώνω πάρα πολύ είναι ότι αυτό το παιδί μας, αυτό το παιδί μου, η Διμερίδα, έχει δικά της ποδάρια, συνεχίζει. Το δουλεύουν οι υπόλοιποι γονείς και έτσι δεν είναι κάτι που έφυγε μετά που το φτιάξαμε, αλλά το συνεχίζουν και επόμενοι και ήταν κάτι που το έχει ανάγκη πολύ η κοινωνία. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως, κυρία Μαλανδράκη, σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ ζητήματα παιδείας και η ενασχόλησή σας με αυτά, εφόσον εκλεγείτε, εφόσον πάρετε μια θέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και θα σας έλεγα σίγουρα ότι κάτι έτσι που είναι μέσα στο μυαλό μου δεν έχει διαμορφωθεί, γιατί πρέπει να δω και πώς ακριβώς δουλεύει η περιφέρεια πάνω σε αυτό το τομέα, είναι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υπάρχουν στην Κρήτη, mm-hmm. που έχουμε και το ΙΤΕ, το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχουμε το ΜΑΙΧ, έχουμε πάρα πολύ, έχουμε πολύ δυνατά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πώς θα μπορούσαν αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ενωθούν, να συνεργαστούν για να κάνουν κάτι που να έχει να κάνει όχι μόνο με την εκπαίδευση, αλλά πιθανόν και με την παραγωγή, με την ανάπτυξη. Είναι σκέψεις. Είναι σκέψεις ενός ανθρώπου ο οποίος είναι εργαζόμενος οδοντίατρος. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι το επάγγελμά μου η παιδεία. Αλλά τόσα χρόνια δίπλα σε εκπαιδευτικούς και στα παιδιά. Και πραγματικά η ενασχόλησή μου αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια είναι γιατί κάποια παιδιά από αυτά που ήταν μαζί μας εθελοντές όταν ήμουν στην Ένωση Γονέων, μου είπε γιατί δεν συνεχίζετε κυρία Σοφία και μετά που θα πάμε στο Πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν και εγώ συνεχίζω από εδώ, που είναι το πιο ωραίο, που είναι ο τόπος μου, που η περιφέρεια είναι ένα επιτελικό όργανο
με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, με πολύ ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορούν να γίνουν εξαιρετικές συνεργασίες, με δυνατά μυαλά, με καλές ομάδες, μπορούν να γίνουν σπουδαία πράγματα. Και νομίζω ότι η περιφέρεια έτσι, θα ήθελα και λίγο να καταγράψω και πώς έχω αντιληφθεί την περιφέρεια μέχρι τώρα. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Ναι, βεβαίως, γιατί θα με ενδιαφέρει πολύ, φαντάζομαι, και τους τηλεθεατές να το ακούσουμε. Ναι, η περιφέρεια με ενδιαφέρει γιατί ακριβώς έχει αυτή τη δύναμη να μπορεί να δημιουργήσει πράγματα και όχι απλά να παίρνει τα χρήματα, να ζητάω χρήματα. Είναι ότι μπορώ να βρίσκω τα χρήματα και να τα δίνω. Εγώ σαν παιδί των εθελοντικών ομάδων, ο άνδρας μου είναι ο Αντώνης Κρουσουδάκης, ένας γιατρός ο οποίος ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να τον βρει. Ο εθελοντισμός στο σπίτι μας είναι κάτι που κυκλοφοράει, το ξέρουν οι φίλοι μας, το ξέρουν οι γνωστοί μας. Έτσι λοιπόν σαν άνθρωπος με ένα κοινωνικό αποτύπωμα, θα έλεγα ένας καλός κοινωνικός δέκτης, θα μπορώ να μεταφέρω μέσα σε αυτό το δυνατό επιτελικό όργανο με μεγάλη ευκολία το τι είναι η κοινωνία απ' έξω, γιατί είμαι παιδί της κοινωνίας, είμαι εργαζόμενη και σκληρά εργαζόμενη, μητέρα δύο φοιτητών. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα γίνονται καλύτερα όταν ενεργοί πολίτες από τα εθελοντικά κινήματα και από τις κοινωνικές ομάδες έρχονται και τα στελεχώνουν. Άρα αυτό πρέπει να είναι και το κριτήριο των ψηφοφόρων στο πώς θα προσέλθουν λοιπόν σε αυτές τις κάλπες του Μαΐου. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί αξιόλογοι, ενδιαφέροντες άνθρωποι που ασχολούνται αυτή τη στιγμή, είναι υποψήφοι στην αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Βλέπω φίλους μου, ειδικά στις δημοτικές εκλογές, είναι πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να ψηφίσει ακουμπώντας αυτό που του κάνει καλό στην καρδιά του, αυτό που τον κάνει, ποιος είναι ο υποψήφιος που πλησιάζει σε αυτό που είναι, σε αυτόν που θα ήθελε να είναι και να μιλάει για αυτόν, σε αυτόν που πιστεύει ότι μπορεί να φωνάξει για αυτόν. Σε αυτό το συνέστημα δεν θα πρέπει όμως να βάλουμε και το κομμάτι της λογικής, κυρία Μαλανδράκη. Λέτε να ψηφίσουμε με την καρδιά μας και εγώ το δέχομαι αυτό. Αλλά πρέπει να ψηφίσουμε μόνο με βεβαίως, την καρδιά μας. Βεβαίως. Να είναι και αποτελεσματικοί οι άνθρωποι, να μην είναι μόνο άνθρωποι οι οποίοι λένε ωραία πράγματα, μετά πίνουν ένα ωραίο καφέ και πάνε στο σπίτι τους. Να είναι άνθρωποι που έχουν δείξει με την πορεία τους ότι έχουν κάνει πράγματα, ότι μπορούν να κάνουν πράγματα. Εγώ, σαν παιδί του Κυττάρου Χαλέπας, που επίσης καμαρώνω για το Κύττταρο Χαλέπας, ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη και τώρα απλό μέλος και καμαρώνω τους φίλους μου στη συνέχεια, που εκεί πραγματικά πάλι δείξαμε πώς άνθρωποι από τα σχολεία της γειτονιάς ιδρύσαμε έναν σύλλογο, πολιτιστικό και αθλητικό, ο οποίος όμως, επειδή ήταν παιδί της κρίσης αυτός ο σύλλογος, ακαριέ από τον πρώτο χρόνο, ναι, ενώ δημιουργήθηκε για να γνωριστούν τα παιδιά των δημοτικών της γειτονιάς με τα παιδιά του γυμνασίου μέσα από αυτό το σύλλογο και να μην γίνεται η γνωριμία απότομα στο γυμνάσιο. Κάπως έτσι ξεκίνησε, πολύ τρυφερά. Mm-hmm. Μέσα στην κρίση λοιπόν φάνηκε ότι υπήρχε ανάγκη να γίνει κάτι άλλο και μέσα σε λίγους μήνες έγινε το Παντοπολείο Αλληλεγγύης του Κυττάρου και είναι μία από τις πάρα πολλές δράσεις που έχει πέραν των δράσεων που είναι για τα παιδιά των σχολείων της περιοχής. Και έχει μια τρομερή διείσδυση και όχι μόνο στη γειτονιά της Χαλέπας. Θέλω να πω ότι ο ψηφοφόρος θα πρέπει να δει ποιοι είναι οι άνθρωποι που συμβαδίζουν τα λόγια τους με τα έργα τους, που είναι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν πράγματα, να είναι έντιμοι, να ταιριάζουν η ζωή τους με αυτό που λένε, με τους ανθρώπους που κάνουν παρέα, το αποτύπωμα που αφήνουν να το ξέρουν και τότε ναι, να ακολουθήσουν την καρδιά τους και να μην κάνουν το χατήρι κανενός, αλλά να κάνουν αυτό που πιστεύουν στα αλήθεια ότι είναι καλό για τους ίδιους. Κυρία Μαλανδράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε με φόντο τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σας γνωρίσαμε και καλύτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, κυρία Σφακιανάκη. Ευχαριστώ το Κρήτη Σήμερα. Ευχαριστώ τον κύριο Αρναουτάκη, το οποίο θα ήθελα να πω δύο λόγια. Πολύ γιατί σύντομα. Παρακολουθώντας την πορεία του. Πολύ σύντομα. Παρακολουθώντας την πορεία του από τότε που ήταν δήμαρχος Αχανών, τον καμάρωνα αυτή την πορεία ενός πολύ δυνατού ανθρώπου, ο οποίος αφήνει όμως το περιθώριο στους συνεργάτες του
να μπορούν να ξεκινήσουν και να τελειώσουν πράγματα. Mm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν επικεφαλής που έχει ένα πολύ δυνατό στίγμα, αλλά μπορεί να επιτρέπει και στους άλλους ταυτόχρονα με την ικανότητά του και να συνεργάζεται και να μπορεί να έχει όραμα και αυτό το όραμα να έρχεται και να το μοιράζεται και να το προχωράει με συνεργασίες. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι στην ομάδα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.